Hello, ομορφιά μου, τι κάνεις, πώς είσαστε βρε ομορφιές, τι μου κάνετε. Welcome σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Welcome σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, μην ξεχνάς να κάνεις την εγγραφούλα και να χτυπάς και το καμπανέλι αριστερά και δεξιά για να σου δώνται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη. Τι μου κάνετε ρε παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ έχω έρθει από το σούπερ μάρκετ, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα σούπερ μάρκετ haul. Παρόλα αυτά, παιδιά, έχει ζέστη. Δηλαδή, έχει ζέστη. Δεν ξέρω αν σου το είπα. Εν τω μεταξύ, σήμερα 5 ώρα έχουμε προπόνηση με το παιδί στο ποδόσφαιρο. Μεντάλα τον ήλιο. Πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα την παλέψω φέτος. Πραγματικά. Πραγματικά όμως. Αχ, άναψα. Και σκέψου, δεν έχει έρθει ακόμα το summer. Καταλαβαίνεις ότι εγώ δεν είμαι καλά, δηλαδή δεν θα πάει πολύ καλά αυτό να ξέρεις γενικά. Πέμπτη που λες σήμερα, ήρθα από το καφεδάκι μου και πήγα στο καπάκι στο σούπερ μάρκετ. Έκανα έτσι ένα tour βασικά, γιατί ήθελα κάτι από εκείνο το σούπερ μάρκετ, κάτω από το άλλο το σούπερ μάρκετ, οπότε έκανα έτσι ένα tour. Η αλήθεια είναι ότι δεν αγχώθηκα, γιατί έχω βράσει από βραδείς μακαρόνια για τον άντρα. Άσπρα, εγώ τώρα θα βράσω μαύρα, γιατί προσέχουμε και το κορμί αυτό το φιδίσιο, έχω κάνει και σάλτσα κόκκινη. Λοιπόν, και μετά το καφέ σούπα, πήγα στο σούπερ μάρκετ και είμαι εδώ τώρα να σου δείξω τι αγόρασα από το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να πέσει το intro. Πάμε λοιπόν να σου δείξω τι αγόρασα. Θα αρχίσω με το φέρι που συμφέρει. Παίρνω μεγάλη συσκευασία και παίρνω και μια μικρή συσκευασία, γιατί όλο αυτό το πράγμα όσο να είναι όταν πλένεις είναι βαρύ, οπότε δεν μπορώ να σηκώνω και βάρη. Οπότε όταν μου τελειώνει η μικρή συσκευασία το ξαναγεμίζω, παίρνω μεγάλο δηλαδή για να γεμίζω το μικρό, κατάλαβες. Οπότε φέρι που συμφέρει. Να σου πω όμως την αλήθεια παιδιά, δεν ξέρω, ενώ πλένει καλά τα πιάτα θέλει πάρα πολλές φορές να βάζω στο σφουγγάρι. Τελικά είναι το φέρι που συμφέρει ή το φέρι που δεν συμφέρει. Να μας πει και αυτό το ίδιο. Λοιπόν, πήρα popcorn, τα οποία τα βάζεις μέσα στα μικροκύματα και κάνουν πουφ και ανοίγουνε. Του αρέσει πάρα πολύ του Γιώργου αυτό. Λοιπόν, αμύτα. Τον τελευταίο καιρό δεν παίρνουμε πάρα πολύ αμύτα, γιατί πέρα ότι έχει πάρα πολύ συντηρητικό και γενικά είναι γεμάτο ζάχαρη, προτιμώ δηλαδή εγώ να στίβω το πορτοκάλι το ίδιο, το φυσικό το πορτοκάλι, παρά να παίρνω χυμό. Μία συστόσο λέω, ένας άνθρωπος έρχεται βρε αδερφέ, να μην προσφέρεις μια πρωτικαλάδα. Πραγματικά. Λοιπόν, πήρα γιαουρτάκια. Πήρα 3, αλλά τα έβαλα στο ψυγείο, αλλά θέλω να σου το δείξω. Πράσινα, γιαουρτάκια γάλπο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω πάρει τυρί ημίσκληρο. Λοιπόν, πήρα πάριζα γιατί θέλω να φτιάξω έτσι μια μακαρονοσαλάτα. Πήρα κοτόπουλο φιλέτο, μου αρέσει πάρα πολύ από γαλοπούλα τώρα τελευταία. Και πήραμε και τυρί γκούντα για τα παιδιά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με πιτούλες από σουβλάκι με αλεύρι καλαμποκιού, ειδού και το κίτρινο χρώμα. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μουσταρδίτσα πάρα πολύ μικρή συσκευασία. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ και πέρα ότι τα συνοδεύουμε τα κρέατα με μουστάρδα, αλλά κάνω και πολύ ωραίο dressing. Καταναλώνουμε πάρα πολύ μουστάρδα. Λοιπόν, τόνος σε αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία αποτελείται από 1, 2, 3, 4 ντενεκεδάκια. Λοιπόν, πήρα μαγιονέζα, αυτή η συγκεκριμένη, αυτό εδώ πέρα, και πήραμε και Caesar dressing. Αυτό το πήρα για τον άντρα. Λοιπόν, ξέρεις τώρα που είπα άντρα, μου θυμίζει αυτή τη διαφήμιση. Ρόλιτρο για τον άντρα. Όχι ή όχι, δεν ξέρω. Εμένα απλά τώρα μου ήρθε αυτό, σαν φλασιά. Λοιπόν, και πήρα και φέτος του toast Παπαδοπούλου για τα παιδιά. Αχ, ξέχασα να πάρω μαύρο ψωμί, είδες. Τέλος πάντων, θα ξαναπεταχτώ να πάρω μαύρο ψωμί όταν θα βγω από το σπίτι, γιατί τώρα δεν ξαναβγαίνω. Τώρα έχω να σου πω, όπως σου είπα, ότι έχω κάνει εδώ πέρα κόκκινη σαλτσούλα, πηχτή, και έχω βράσει και λιγουίνι από βραδείς για τον άντρα. Αυτό που έχω να κάνω είναι να πλύνω το νεροχύτη τώρα, να βάλω καμία σκουπίτσα και να βράσω τα μακαρόνια ολικής. Σήμερα Πέμπτη που λέτε, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε εργοθεραπεία, έχουμε διάβασμα με την ουρανία. Το τελευταίο καιρό, επειδή τώρα έχει ανοίξει και ο καιρός, βασικά τελευταίο καιρό. Τώρα, το τελευταίο εβδομάδα, δηλαδή με το που ήρθαμε από το Πάσχα, πόσες μέρες έχουν περάσει, κάθε Πέμπτη. Για να περάσει η ώρα της εργοθεραπείας του Γιώργου, παίρνω την ουρανία, παίρνουμε τα μαθήματα φιλενάδα και πάμε και αράζουμε στην παραλία. Παραλία, εντάξει τώρα, καταλαβαίνεις, μια πλατεία νερού, μαρίνα φλίσβου και διαβάζουμε και έχει και
όρεση το παιδί, καταλαβαίνεις, είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Και κάθομαι εγώ, ακούω και τη θαλασσία τσαπλούτσα, απλά τσαπλούτσα, και έτσι είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε σκέφτομαι σήμερα, πέρα ότι θα διαβάσουμε με τον Γιώργο, πέρα ότι θα πάμε στην προπόνηση του Γιώργου, σε πάρω μαζί, να δεις τι ωραία περνάμε στην θαλασσίτσα. Α, ξέχασα να σου πω, φιλενάδα, ότι φυσικά και δεν έμεινα στη δεύτερη παραγγελία, που θα στη δείξω γιατί ήρθε το δεύτερο πακετάκι σήμερα από Σέιν. Έκανα ήδη τρίτη και τέταρτη, οπότε καταλαβαίνεις ότι κατευθείαν θα έρθει κι άλλο Σέιν Χολ. Δύο Σέιν Χολ θα έρθουν. Σήμερα θα δεις και το δεύτερο πακέτο, που δεν είναι πολλά, αλλά εγώ θα στα δείξω. Λοιπόν, πάω να τα τακτοποιήσω και τα λέμε. Λοιπόν, γίνουν τα μακαρονάκια μέχρι να βράσουν. Είμαι εδώ για να σου δείξω τα πράγματα από το δεύτερο πακέτο, από την πρώτη παραγγελία που μου ήρθε από το Σέιν. Και αν δεν έχεις δει την πρώτη παραγγελία, κάπου εδώ πέρα είναι το βίντεο. Να πας να δεις τι ωραία πράγματα και πόσο εντυπωσιάστηκα και τι ωραία ποιότητα βρήκα και αντίκρισα από τα πακέτα Σέιν. Λοιπόν, μην αργοπορώ, πάω να σου δείξω ακριβώς τι είχε το δεύτερο πακέτο μου. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα η κρίκη σε χρυσό και ασημένη, λίγο μεγαλύτερη από ότι αυτά που είχα πάρει. Λοιπόν, συνεχίζω με αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο εγώ, να σου πω την αλήθεια, το είχα πάρει σε γκρι. Γιατί μου το έστειλε μαύρο, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, δεν μας καλάει το μαύρο. Το μαύρο μας αρέσει σαν χρώμα και δεν είναι και τελείως μαύρο, γιατί έχει αυτή εδώ πέρα τη στάμπα με τα μαγικά μπουκαλάκια, positivity, θετική σκέψη, calm, magic, τι λέει, joy και love. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Θα πάω τώρα στο μπλουζάκι της Ουρανίτσας, το οποίο παιδιά το έβαλε και είναι θεϊκό. Είναι αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο όπως βλέπεις έχει τη σούρα, οπότε το ανεβάζεις ή το κατεβάζεις εσύ όπως θέλεις. Πραγματικά τέλειο. Λοιπόν, και το φοβερό του πακέτου που σας το έδειξα και στο Instagram και κάπου εδώ πέρα θα παίξει και πώς το έβαλα αυτό το τζιν για να καταλάβεις πώς ακριβώς μου πάει. Είναι αυτό εδώ πέρα το τζιν, το οποίο έχει σκισίματα στο μπούτι και στο γόνατο. Παιδιά, πραγματικά... Είναι αυτό εδώ πέρα το χρώμα, θα πέφτει εδώ πέρα και το story για να καταλάβεις τι ωραίο που είναι. Δεν το περίμενα, πραγματικά με ρωτήσατε πολύ για το τζιν, σας έστειλα τον κωδικό. Είναι just, εντωμεταξύ το νούμερο είναι τέλειο, έχει και περιθώριο, εγώ δεν το ήθελα στενό, ξέρετε αυτά τα σκίνη, τα ελαστικά, το ήθελα να έχει περιθώριο. Είναι από την, εννοείται ότι είναι από τη σειρά Plus Size, Carve Sane, Sane Carve, okay. Θεϊκό! Και όπως σας είπα, έχω κάνει και τρίτη παραγγελία και τέταρτη παραγγελία. Είναι να μην πάρω φόρα. Από τη στιγμή που είδα ότι τι ωραία ποιότητα έχει και γενικά τώρα ξεψάρωσα με το μέγεθος, με το από εδώ, οπότε να περιμένεις και την τρίτη μου και την τέταρτη μου παραγγελία. Εμείς τελειώσαμε το φαγητό και ήρθαμε τώρα στο γνωστό το μέρος για να διαβάσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη γλώσσα και στο τέλος... Τέλεια τα μακαρόνια. Σ' άρεσαν? Ναι. Έφαγες και τα μαύρα και τα άσπρα. Ήταν τέλεια η σάλτσα σου. Σ' άρεσε. Την άλλη φορά όταν κάνεις μακαρόνια θέλω να κάνεις άσπρη. Αμέ, καρμπονάρα και έτσι. Όχι, κρέμα μακαρόνια. Γαλάκτος. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, πρέπει τώρα μας έδωσε εδώ πέρα μία σκισούλα. Λοιπόν, ένα φυλάδιο το οποίο πρέπει να βάλουμε τα κόμματα. Θα σου κάνω το πρώτο. Ο Χρήστος, κόμμα η Βασιλική και η Σταματίνα. Πριν το και δεν βάζουμε ποτέ κόμμα. Και η Σταματίνα είναι ξαδέρφια. Ωραία. Ο Χρήστος, η Βασιλική και η Σταματίνα. Κόμμα είναι ξαδέρφια. Λοιπόν, θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Να μην ξεχνάς τους τόνους, ναι. Γιατί ο τόνος, η αλήθεια είναι ότι ξεχνιέται τον τελευταίο καιρό με τα γκρίκλεις και αυτά. Σωστά, ναι. Βλέπουσα, κοιτάω, ναι, watching, μανάρι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τώρα τη γλώσσα μας και θα τα πούμε στα μαθηματικά μας. Και τώρα μαθηματικά. Ναι, τι κουραστικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ούτε εμένα μ' άρεσε, ούτε εγώ ήμουν καλή μαθητήρια στα μαθηματικά, αλλά πρέπει να τα κάνουμε. Τα βασικά τουλάχιστον πρέπει να τα κάνουμε. Να μην πηγαίνουμε αδιάβαστοι και να μην αδιαφορούμε. Τουλάχιστον να κάνουμε τα βασικά. Το σχολείο στις 8.30. Δεν είναι 8.30, για δες. 8 και 15. Τι σου λέει, εδώ έχουμε και μπροστά μας την ώρα. Τι μας λέει εδώ πέρα, γιατί είναι 8. Πού είναι το 15, τι πάει να πει, ότι είναι και
και τέταρτο. Μπράβο, 8 και τέταρτο και τελειώνεις στις 1 και τέταρτο. Ωραία. Πόσες ώρες βρίσκεται στο σχολείο? Εσύ. Πόσες ώρες βρίσκεσαι στο σχολείο καθημερινά? Για πόσες μέτρα. Πόσες ώρες την εβδομάδα? Εντάξει, ένα σκέλος. Λοιπόν, στο σχολείο λέει στις 8 και 4 μέχρι στις 1 και 4. Άρα μετράμε από τις 8 μέχρι τις 1 και 4. Πάμε. 8 και 4. 9 και 4. 2 hours later. Ξανά έχουν περάσει ώρες, αφήσαμε το Γιωργάκι για αεροθεραπεία και έχουμε έρθει εδώ πέρα στην παραλία να πάρουμε και τον αέρα μας, να περάσει και η ώρα μας, γιατί ξέρετε εγώ ψιλοβαριέμαι κιόλας. Πήγαινε σε αυτό, ξαναγύρισε σπίτι, πάρε το αυτοκίνητο. Οπότε άνοιξε τώρα και ο καιρός, μπορούμε να πάρουμε εδώ πέρα και τον αέρα μας, έχουμε πάρει και τους καφέδες μας, έχουμε πάρει και τα μαθήματά μας και έχουμε ιστορία. Ουρανία, τη σήμερα τι θα διαβάσουμε? Κάτι για τριπλή κατοχή στην Ελλάδα. Δεν μου φτάνει το Ρωμαϊκό κράτος. Έχω και την τριπλή κατοχή στην Ελλάδα. Εντάξει, ας αφήσουμε το Ρωμαϊκό κράτος, ας πιάσουμε τώρα την Ελλαδίτσα. Ωραία, για φέρε το μου λίγο. Έχεις διαβάσει? Γνωστό θα λέει επανάληψη ξανά από το ξέρω. Για να δω, λοιπόν, κάτσε να σε εξετάσουμε. Τι λέει? Κάνεις την ερώτηση και εγώ απαντάω. Λοιπόν, το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς η Ελλάδα βρέθηκε κάτω από την τριπλή κατοχή? Λοιπόν, μόλις στο πλήγμα. Α, θες ένα upgrade? Όχι. Οι Γερμανοί κατακτητές χώρισαν την Ελλάδα, μοίρασαν την Ελλάδα στους τρεις συμμάχους. Να ρωτήσω κάτι, μήπως το διαβάσει από εδώ? Κάτσε λίγο να βάλω. Έτσι το φιλάδι. Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία. Λοιπόν, η Γερμανία πήρε την. Κάτσε, δεν μπορώ να συντονιστώ. Κάτσε, Μάρι, δεν ξέρω εγώ. Περίμενε να συντονιστώ. Λοιπόν, οι Βούλγαροι πήραν τα τμήματα τη Μακεδονία και Θράκη. Αλήθεια, ρε παιδί μου, διαβάζει. Η Ιταλία πήρε την ό,τι υπόλοιπο έμεινε. Δεν τα λένε λεπτά στην Ιταλία. Και η Γερμανία πήρε Αθήνα και η Τουρκία Μακεδονία. Η ίδρυση εθνική αντίσταση με το κουέ. Ναι! Ναι. Ο Φλωράκη. Ο ποιο? Εγώ αυτό θυμάμαι πάντω. Παπαρίνα και Φλωράκη. Λοιπόν, με την είδηση θέλει. Τα είναι. Ναι. Ωραία. Τώρα έχουμε. Τώρα έχουμε. Καφεδάκι τσεκ. Μουράκι τσεκ. Θα τα πούμε κιόλα ως γυναίκες, έτσι, γιατί εγώ μιλάω με το παιδί και γενικά κάνω ωραίες συζητήσεις με τα παιδιά μου, γιατί πρέπει οι γονείς να είμαστε κοντά στα παιδιά και να κάνουμε ωραίες ερωτήσεις με όρια. Δεν μου αρέσει το υφάκι σου, κοπελιά, πραγματικά. Λοιπόν, οπότε σας αφήνουμε και θα τα πούμε για σας. Και γυρίσαμε που λέτε. Αλλάξαμε, βάλαμε τα βραδινά μας, τελειώσαμε και με το ποδόσφαιρο, τελειώσαμε και με την εργοθεραπεία, τελείωσε και το διάβασμα η Ουρανία. Παντζικές γενικά είναι ένας τρόπος, τώρα που ανοίγει ο καιρός, έτσι λίγο να ξεφεύγει λίγο το μάτι, να χαλαρώνει και το διάβασμα πάει πρίμα πραγματικά. Λοιπόν, και είμαι τώρα στην ευχάριστη θέση, παιδιά, να σας πω. Κοίταξε εδώ πέρα τι μου έφτιαξε ο Γιώργος να φάω. Και μου έφτιαξε εδώ πέρα γιαούρτι με λίγο γρανόλα, μέλι και φράουλες. Δηλαδή, τι καλύτερο από γλυκό, ρε φίλε. Πήρα φράουλα, πήρα το μαχαίρι, την έκοψα στα 2 και μετά την έκοψα στα 3. Πώς το έκανες? Πήρα τη φράουλα τη μικρή, την έβγαλα το κοτσάνι. Αλήθεια, ναι. Μπράβο, Γιώργο, βάζεις κάτι σέρνες πρώτα. Πήρα. Τ' άκουσα εγώ. Πήρα τη φράουλα, την έκοψα σε μαχαίρι. Στη μέση. Την έκανα 2 και μετά την έκανα 3. Έτσι. Και παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Για δοκίμασε. Δοκίμασα. Και που λέτε τώρα θα φάμε το βραδινό μας. Θα δούμε την Κύπρο μας. Ελπίζουμε να περάσει και η Κύπρος. Οπότε πιστεύω ότι αυτό το vlog τα έχει όλα. Έχει supermarket hall, έχει Saint hall. Αύριο θα το κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Οπότε σκέφτομαι να το κλείσω ομορφιά μου κάπου εδώ πέρα αυτό το vlog. Και θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Γιώργο, τι θα κάνουνε πριν κλείσουνε, αν δεν έχουνε κάνει? Κάνουνε like σε αυτό εγγραφή, το βίντεο, εγγραφή και κουδουνάκι και να μας ακολουθήσουν και στο Instagram. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά, γεια σας!